Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Σήμερα το επεισόδιο μας θα είναι super easy, δηλαδή θα μιλάω super αργά, τουλάχιστον θα το προσπαθήσω και θα σας δείξω τη γειτονιά μου, δηλαδή το μέρος γύρω από εκεί που μένω. Όλος τυχαίως, σήμερα έχει πανηγύρι η τοπική εκκλησία. Γιορτάζει δηλαδή και γι' αυτό υπάρχουν πάγκοι γύρω μου όπου έμποροι πουλάνε διάφορα πράγματα όπως ρούχα, θρησκευτικά αντικείμενα, γυαλιά, εσώρουχα, μαλλί της γριάς, σεντόνια και πολλά άλλα πράγματα. Το πανηγύρι θα κορυφωθεί απόψε το βράδυ και πολλοί έμποροι ακόμα στείνουν τους πάγκους τους. Τώρα περπατάω στην οδό Τζαβέλα, η οποία είναι ένας δρόμος που συνδέει τον Πειραιά, όπου βρίσκομαι και είναι η γειτονιά μου, με το Φάληρο και το υπόλοιπο της Αθήνας. Εδώ δεξιά μου, αριστερά για εσάς, είναι τα σχολεία της γειτονιάς. Και ξαφνικά πίσω μου περνάνε πολλά ποδήλατα. Τι συμβαίνει? Είναι κάποια πορεία? Είναι κάποια παρέα? Τα ποδήλατα φύγανε. Εδώ δίπλα μου, πίσω μου μάλλον, έχουμε ένα ανθοπολείο. Ποια είναι τα αγαπημένα σας λουλούδια? Εδώ είμαστε στη διασταύρωση της οδού Τζαβέλα και της οδού Παπαναστασίου. Άμα δείτε την πινακίδα πίσω μου, θα δείτε ότι ευθεία βγαίνετε στο Φάληρο και στρίβοντας δεξιά συνεχίζετε προς την Καστέλα, που είναι μια γειτονιά του Πειραιά. Για την ακρίβεια, η Καστέλα είναι η γειτονιά του Πειραιά στην οποία μένουμε εγώ, η Μαριλένα και ο μικρός μας Σταύρος. Περιμένω το φανάρι να ανάψει πράσινο για να περάσω τον δρόμο. Προσοχή! Μερικές φορές μπορεί το πράσινο για τους πεζούς να είναι αναμένο, αλλά τα αυτοκίνητα να μπορούν να στρίψουν με πορτοκαλί βελάκια. Γι' αυτό, ακόμα και αν έχετε πράσινο φως για τους πεζούς, πράσινο φανάρι, να είσαστε πάντα προσεκτικοί, γιατί μπορεί ένα αυτοκίνητο να πεταχτεί. Αυτό το μαγαζί τώρα πίσω μου πάντα μου φαινόταν ενδιαφέρον, γιατί πουλάει έπαθλα, τρόπαια, μετάλλια, κύπελα. Φτιάχνουνε δηλαδή έπαθλα για πρωταθλήματα και διαγωνισμούς. Αυτό είναι ένα καινούριο μαγαζί στη γειτονιά. Λέγεται Κοτοπουλό και είναι ένα λογοπαίγνιο μεταξύ του Κοτόπουλο και του Πουλό. Δεν έχω πάρει ποτέ από εδώ, γιατί δεν μου αρέσει να τρώω κοτόπουλα. Ο λόγος που έχω βγει σήμερα έξω και περπατάω, πέρα από το να δείξω σε εσάς τη γειτονιά μου, είναι να πάω στο ταχυδρομείο, γιατί έλαβα πριν λίγες μέρες μία ειδοποίηση από το ταχυδρομείο ότι έχουν έρθει κάποια δέματα για μένα. Άρα πρέπει να πάω μέχρι το ταχυδρομείο για να τα παραλάβω. Από την οδό Τζαβέλα περνάει και το λεωφορείο που πάει στο αεροδρόμιο από τον Πειραιά, από το λιμάνι του Πειραιά. Ένα από τα χαρακτηριστικά της οδού Τζαβέλα είναι ότι έχει πολλά συνεργεία αυτοκινήτων και μαγαζιά που πουλάνε ελαστικά, αξεσουάρ για αυτοκίνητα και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οδήγηση και το να έχεις ένα αυτοκίνητο. Μεταξύ αυτών είναι και το βενζινάδικο της γειτονιάς. Είναι στρατηγικό σημείο. Όπως σας είπα, από εδώ περνάνε όλα τα αυτοκίνητα ή πολλά από τα αυτοκίνητα που έρχονται από τον Πειραιά και πηγαίνουν στην Αθήνα. Ένα επίσης συχνό θέαμα στην οδό Τζαβέλα και αλλού στον Πειραιά είναι τα εγκαταλειμμένα σπίτια και κτίρια τα οποία είναι ετοιμόρροπα, αν δεν είναι ήδη γκρεμισμένα εν μέρη. Και πάντα αναρωτιέμαι γιατί είναι παρατημένα σε τέτοιο βαθμό. Τώρα περνάω από ένα περίπτερο στην οδό Τζαβέλα. Τα περίπτερα γίνονται όλο και μεγαλύτερες υπερπαραγωγές.
και τα περισσότερα περίπτερα εδώ γύρω ανήκουν τώρα σε μια εταιρεία που λέγεται Smile. Ανέβηκα στο τέλος της οδού Τζαβέλα και έφτασα στο κέντρο του Πειραιά, στο εμπορικό κέντρο, όπου είναι η διασταύρωση με την οδό Λαμπράκη. Από εδώ μάλιστα περνάει και το τραμ. Εδώ βλέπετε μια στάση του τραμ και τις γραμμές. Και ακριβώς στο κέντρο του Πειραιά έχει ένα γυροκομείο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Άλλη μια εκκλησία εδώ, η εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Άλλο ένα πολύ παλιό κτίριο πίσω μου. Τι μπορεί να ήταν αυτό, πάμε να δούμε. Πολλούνται κρασιά, ούζο, μπράντι, τσίπουρο, ξύδι, κάρβουνα, χύμα, βαρέλια κρασιού. Βαρελοποιία, κρασοβάρελα παντός τύπου, ένα ορθογραφικό εδώ. Από ουίσκι, κονιάκ, παλαιά, καινούρια, πόπο πολλά ορθογραφικά. Πλησιάζουμε στο ταχυδρομείο. Αυτό το κτίριο ήταν κάποτε το ταχυδρομείο. Τώρα είναι η δημοτική πινακοθήκη και για εμένα και για τη Μαριλένα έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί εδώ κάναμε τον πολιτικό μας γάμο πριν 2 χρόνια και κάτι μέρες. Είμαστε τώρα μόλις μερικές δεκάδες μέτρα μακριά από το ταχυδρομείο. Σε αυτό τον δρόμο απέναντι από το ταχυδρομείο έχει πολλά μαγαζιά με χαρτικά, έχει βιβλιοπωλεία, έχει, εδώ βλέπετε, σχολικές τσάντες, έχει κάρτες, α, και πώληση αγορά χρυσού. Τώρα περιμένω στην ουρά, δεν ξέρω αν μπορώ να παίρνω το βίντεο εδώ μέσα. Και βγαίνω επιτέλους από το ταχυδρομείο. Πάντα όταν μου έρχεται η ειδοποίηση από το ταχυδρομείο τρέμω, γιατί πάντα περιμένω τουλάχιστον μισή ώρα, πολλές φορές και πολύ περισσότερο, για να πάρω αυτά που μου έχουν στείλει, τα οποία είναι 4 βιβλία από το ίντερνετ που παρήγγειλα στα αγγλικά. Θα σας αφήσω με την περιέργεια τι είναι. Η βόλτα μας όμως δεν έχει τελειώσει. Είμαστε κοντά στο λιμάνι, πάμε να σας το δείξω έτσι γρήγορα. Εδώ πίσω μου χτίζεται ή ανακαινίζεται ή τέλος πάντων αλλάζει ο πύργος του Πειραιά, ένα από τα πιο ψηλά κτίρια της Αθήνας, που για δεκαετίες ήταν άδειο. Ήταν ένα μαύρο κτίριο το οποίο ήταν στο κέντρο του Πειραιά, το οποίο έμενε ανεκμετάλλευτο. Και τώρα το φτιάχνουν για να γίνει κάτι, υποθέτω, ομορφότερο. Το κέντρο του Πειραιά είναι γεμάτο με τέτοια μικρά μαγαζάκια όπου μπορεί κανείς να βρει τα πάντα για το σπίτι, για την κουζίνα, ρούχα, κατσαρόλες, φρούτα, λαχανικά, πράγματα που χρειάζεται κανείς για να επισκευάσει οτιδήποτε θέλει. Είναι μικρά οικογενειακά μαγαζιά τα οποία ακόμα αντέχουν και δεν έχουν κλείσει. Είναι οι λεγόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κινδυνεύουν από τα σούπερ μάρκετ και από τις μεγάλες αλυσίδες. Εδώ μόλις πέρασα από ένα από τα αγαπημένα μου παντοπολία delicatessen, ας πούμε, στο κέντρο του Πειραιά, γιατί στο κέντρο είναι και η αγορά, και αγόρασα χύμα βρώμη και μπραν και μαρμελάδες για το πρωινό μου. Δυστυχώς δεν κατάφερα να τραβήξω από μέσα. Δεν ξέρω γιατί όλοι έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα να τραβήξεις το μαγαζί τους από μέσα. Νομίζω ότι θα τους κοροϊδέψεις, ξέρω εγώ. Τώρα περνάω δίπλα από ένα ψαράδικο, τα έχω τα ψάρια πίσω μου. Ένα από τα πράγματα που μισώ περισσότερο στο λιμάνι του Πειραιά είναι η κίνηση. Ας περάσουμε λίγο απέναντι, τώρα που μπορούμε. Και εδώ βλέπουμε ανθρώπους να περνάνε με κόκκινο, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο στους δρόμους της Αθήνας και της Ελλάδας γενικότερα. Έφτασα μέχρι το λιμάνι. Εδώ συγκεκριμένα, σε αυτή την έξοδο του λιμανιού, είναι τα καράβια που πάνε στην Αίγινα. Το λιμάνι του Πειραιά έχει πάρα πολλές εξόδους, είναι πολύ μεγάλο και χρειάζεται πολλή ώρα να πας από τη μία άκρη στην άλλη. Ήρθα μόνο λίγο να σας δείξω αυτό το μέρος που είναι κοντά στη θάλασσα, που είναι και πιο κοντά στο εμπορικό κέντρο. Και τώρα νομίζω ότι είναι ώρα να πάρω το δρόμο της επιστροφής. Θέλω να σας πω 2 πράγματα τώρα που είμαστε λίγο πιο ήσυχα για το iTalki, που είναι ο χορηγός του σημερινού μας επεισοδίου.
Το italki είναι μια βάση δεδομένων με καθηγητές και δασκάλους ξένων γλωσσών. Μπορείτε να μπείτε εκεί και να βρείτε τον δάσκαλο καθηγητή της επιλογής σας για να ξεκινήσετε να κάνετε μαθήματα και να εξασκήσετε τη γλώσσα σας που πάντα θέλατε και ονειρευόσασταν να μάθετε. Εγώ έτσι ξεκίνησα τα ιαπωνικά μου και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Για να σας βοηθήσουμε να κάνετε την αρχή, το Easy Greek έχει μια προσφορά για εσάς. Μπείτε στο go.italki.com/easygreek και μετά το πρώτο σας μάθημα θα κερδίσετε 10 δολάρια σε πόντους italki για να τα εξαργυρώσετε στο επόμενο σας μάθημα. Είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσετε. Τώρα που επιστρέφω, ας παίξουμε ένα παιχνίδι. Ας μετρήσουμε πόσα καφέ, φούρνους και φαρμακεία θα βρω στον δρόμο μου. Να και ένα σουβλατζίδικο, ένα συστηματικό σουβλατζίδικο. Έχετε ιδέα τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί εγώ... Και κάπου εδώ αυτό το βίντεο φτάνει στο τέλος του, καθώς και εγώ γύρισα κοντά στο σπίτι. Ελπίζω να μην με έπιασε φλιαρία και να άρχισα να μιλάω γρήγορα. Σας είπα ότι θα είναι ένα βίντεο όπου θα μιλάω αργά και νομίζω ότι δεν κατάφερα να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Έχει ένα αυτοκίνητο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Α, και μην ξεχάσω, αυτή είναι οι υπέροχοι χορηγοί μας, οι μεγάλοι μας υποστηρικτές και μέλη μας. Γίνετε κι εσείς μέλη μας για να ανακαλύψετε την πλήρη εμπειρία του Easy Greek. Τα λέμε πολύ σύντομα. Γεια χαρά από τον Πειραιά.